πήγα ένα δελυπόρ με το που έρθουν στην τελική κατάσταση. Fast track. Αυτοί όμως που δεν είχαν ίντερνετ. Το Adidas Open Run είναι το πέμπτο δρομικό που κάνουμε. Μέσα σε ένα χρόνο νομίζω έχουμε συμβάλει αποφασιστικά και δυναμικά πολύ στο δρομικό κίνημα. Θέλουμε τον κόσμο να έρθει κοντά στον αθλητισμό, την νεολαία να περνάει τις ώρες του αθλούμενος μέσα στο τρέξιμο, μέσα και σε όλα τα άλλα αθλήματα με όλες τις άλλες εκδηλώσεις που κάναμε. Αυτό το συγκεκριμένο δρομικό έχει ένα χαρακτήρα προπονητικό, είναι παρείστικο, δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε νικητές και ηττημένοι, το χρονομέτρηση, όλοι τρέχουν για να το ευχαριστηθούν. Γίνεται σε μια τρομερή διαδρομή που αναδεικνύει τις ομορφιές του Πειραιά και νομίζω ότι όλοι θα το απολαύσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Τροχέα για όλη τη συνδρομή της και τη βοήθειά της. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας, οι οποίοι πάντα συμπαραστέκονται σε τέτοιες εκδηλώσεις, και επίσης τους υπαλλήλους του Δήμου. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις και άλλα τέτοια δρομικά, γιατί θέλουμε, όπως είπα και πριν, την νεολαία και όλους και τους μεγαλύτερους να συμμετέχουν και να αθλούνται και να χαίρονται και να ψυχαγωγούνται. Και το επόμενο θα είναι το Street Relay στον Οκτώβριο μήνα. Είμαστε έτοιμοι. Θα παρακαλώ λοιπόν να περιμένετε το σημειάλο μου για το κάθε group, για την εκκίνηση του κάθε group. Θα ξεκινήσει λοιπόν το πρώτο group. 5 με 5,5 λεπτά λοιπόν το χιλιόμετρο. Να ξεκινήσει το πρώτο group. Μόνο το πρώτο group παρακαλώ. Το δεύτερο γκρουπ να παραμείνει στη θέση του. Αναμονή, αναμονή το δεύτερο γκρουπ. Το δεύτερο γκρουπ παρακαλώ να παραμείνει στη θέση του στην θέση αφετηρίας. Νομίζω ξεκινάμε καλά τη νέα σεζόν, την αθλητική σεζόν θα έλεγα, μήνα Σεπτέμβριο. Σκοπός είναι εδώ και με τον πρόεδρο του ΟΠΑΝ, αυτό που έχουμε πει είναι να γίνονται 3-4-5 αγώνες σοβαροί, οργανωμένοι στον Πειραιά, να αποτελέσουμε θεσμό. Νομίζω ότι οι δημότες το θέλανε, τους έλειπε. Πέρσι κάναμε, θα έλεγα, 4 αν δεν κάνω λάθος αγώνες δρόμου, νομίζω 4. Με οργανωτικά προβλήματα, νομίζω καταλάβαμε προσπάθειες όμως. Σημασία έχει να συνεργάσει με σοβαρούς φορείς εταιρείες. Σήμερα έχουμε την Adidas, μια πολύ σοβαρή και μεγάλη εταιρεία. Καλά οργανωμένη, με πολλές συμμετοχές. 6 χιλιόμετρα χωρίς χρονόμετρο προπόνησης. Θα κάνουμε και άλλους αγώνες. Νομίζω ότι είναι μια δραστηριότητα που αρέσει στους δημότες και σε εμάς. Και σημασία έχει να το εμπεδώσουν οι δημότες και να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι. Κάποιοι μας λένε ότι τρέχουμε σε λάθος κατεύθυνση. Αλλά νομίζω σημασία έχει να τρέξει και την κατεύθυνση να τη βρούμε και αν τρέχουμε λίγο λάθος. Οπότε αυτό που λέω είναι ότι προπονούμαστε, τρέχουμε, βγάζουμε τον κόσμο έξω, το χαιρόμαστε, χαμογελάμε, γυμνάζονται. Καμιά φορά γυμναζόμαστε κι εμείς και νομίζω είναι κάτι ευχάριστο, ένα καλό διάλειμμα στα πολλά προβλήματα που έχουμε και ως πολίτες γενικότερα και ως δημότες Πειραιά. Γεγονός γι' αυτό είπα ότι ήταν πολύ καλή οργάνωση. Το πόσο μεγάλη εταιρεία είναι φαίνεται και από φέτος, από αυτή τη χρονιά που ξεκίνησε στο ποδόσφαιρο. Θα τίνει την πολύ μεγάλη μάχη της πόλης μας, τον Ολυμπιακό. Μια συνεργασία μετά που ξεκίνησε φέτος. Ο Ολυμπιακός είναι άλλος συνεργάτη για πολλά χρόνια. Πλέον συνδέεται με την Adidas. Θεωρώ μια πολύ σημαντική συνεργασία και για την Adidas φυσικά και για τον Ολυμπιακό, που βέβαια θα φέρει και την εταιρεία πιο κοντά εκ των πραγμάτων και στο Δήμο μας. Και ελπίζουμε να έχουμε και περαιτέρω συνέργειες μετά από αυτό το σημερινό.